Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εξομολογιώνονται ημάμοι, κύριοι βουλευτές, οικός σας καλωσορίζει. Είναι μεγάλη τιμή για το νησί μας η διοργάνωση ενός τόσο σημαντικού διεθνούς συνεδρίου με σημείο αναφοράς τον τουρισμό. Οικός και η νέα δημοτική αρχή της πιστεύουν στην ΚΟ που έχει στραμμένο το βλέμμα της στον κόσμο. Στον κόσμο της εξωστρέφειας. Είμαστε ένα νησί που γνώρισε και γνωρίζει μια περίοδο τουριστικής ανάπτυξης. Υπάρχει βαθιά συνειδητοποίηση από την πλευρά μας της έννοιας του κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Η τουριστική ανάπτυξη δεν αποτελεί σταθερό μέγεθος. Εξαρτάται από την ικανότητα κάθε τουριστικού προορισμού να προσφέρει νέες υπηρεσίες, να είναι ανταγωνιστικός και ελκυστικός, να διαφοροποιεί το συνολικό τουριστικό προϊόν που προσφέρει στους επισκέπτες του και να βελτιώνει τις υποδομές του. Η προσπάθεια αυτή έχει συλλογικό χαρακτήρα. Είναι προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στο κράτος, την αυτοδιοίκηση και βεβαίως την επιχειρηματικότητα, τους επιχειρηματίες και την τοπική κοινωνία. Γνωρίζετε όλοι τα μεγάλα δημοσιονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και επηρεάζουν τη λειτουργία και τους σχεδιασμούς της αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος ΚΟ και η Δημοτική Αρχή έχουν μια σύγχρονη οπτική για την τουριστική ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι κανείς δεν μπορεί μόνος του. Η στρατηγική προβολής και προώθησης της χώρας τουριστικού προορισμού είναι υπόθεση όλων μας. Είναι υπόθεση του Δήμου, είναι υπόθεση των φορέων του τουρισμού. Πιστεύουμε επίσης ότι ο Δήμος δεν μπορεί να περιορίζεται σε παθητικό ρόλο. Οφείλει να χαράσει και να υλοποιεί πολιτικές που βελτιώνουν τις υποδομές του νησιού και προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στους επισκέπτες μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος της ΚΟ υλοποιεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική προβολής και προώθησης του νησιού. Από το 2016, μάλιστα, η ΚΟ θα τρέξει μια δυναμική καμπάνια στο διαδίκτυο και στα social media. Θα καταστήσει συμμέτοχο και συνδιαμορφωτή αυτής της καμπάνιας τις τοπικές επιχειρήσεις και τους φορείς του τουρισμού. Συμμετέχουμε στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού. Θέλουμε όμως να αξιοποιήσουμε και τις νέες τεχνολογίες, νέους τρόπους προσέγγισης δυνητικών επισκεπτών του νησιού μας. Όλα αυτά, την ώρα που αντιμετωπίζουμε μείωση πόρων, αλλά και γραφειοκρατικού χαρακτήρα εμπόδια. Την ίδια στιγμή, διαμορφώνουμε μια σειρά παρεμβάσεων για να γίνει ΚΟΣ ένα νησί φιλικό και προσβάσιμο για άτομα με αναπηρία. Γνωρίζουμε όλοι τον κυρίαρχο ρόλο που παίζουν οι μεταφορές στον τομέα του τουρισμού. Είναι ο πρώτος χρόνος της θητείας μας, στον οποίο προχωρήσαμε σε σειρά επαφών με αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διερευνήσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας μαζί τους και να προσελκύσουμε περισσότερες πτήσεις στην ΚΟ, περισσότερους επισκέπτες. Είναι σημαντικό συνεπώς να τελειώσει σύντομα η εκκρεμότητα που υπάρχει με το αεροδρόμιο και τη διαχείρισή του. Είναι η εκκρεμότητα αυτή ανασταλτικός παράγων για τις όποιες συμφωνίες θα μπορούσαν να συναχθούν με τις αεροπορικές εταιρείες αλλά και με τον προγραμματισμό τους. Είχα πει ότι η προοπτική ανάπτυξη του αεροδρομίου της ΚΟ έχει 4 παραπαιτούμενα. Καλύτερες υπηρεσίες, νέες υποδομές, περισσότερες πτήσεις και ανταγωνιστικά τέλη. Είναι γνωστό και κατανοητό ότι ένα ακριβό αεροδρόμιο δεν είναι και ελκυστικό. Τα ακριβά τέλη σημαίνουν και ακριβό εισιτήριο. Από εκεί και πέρα, ο Δήμος της ΚΟ, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, κάνει αυτό που μπορεί για να βελτιώσει την αστική συγκοινωνία στο νησί. Για πρώτη φορά θα υπάρξει δρομολόγιο από και προς το αεροδρόμιο. Θα υπάρξουν δρομολόγια όχι μόνο στην πόλη αλλά και στις άλλες περιοχές του νησιού
περισσότερα δρομολόγια, καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Με διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του, του τομέα της αστικής συγκοινωνίας, για να μπορούν να εξυπηρετούνται μέχρι αργά οι επισκέπτες. Κυρίες και κύριοι, μια παράμετρος που συνδέεται με την τουριστική ανάπτυξη είναι η ανταγωνιστικότητα. Είμαστε ένα νησί που ο μεγαλύτερος όγκος επισκεπτών έρχεται αεροπορικός. Ξεπεράσαμε το 1 εκατομμύριο αφήξεων στο αεροδρόμιο της Κότα 2 τελευταία χρόνια. Γι' αυτό τοπική ανάπτυξη
στην οικονομική βιωσιμότητα, στην ανάπτυξη εναντικών μορφών του τουρισμού και τη διαφοροποίηση από το μοντέλο της μονοκαλλιέργειας. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν και τους δικούς μας στόχους. Αποτελούν στοιχεία της τουριστικής ταυτότητας που πρέπει να έχει η Κόστα τα επόμενα χρόνια. Για να συνεχίσει να είναι κορυφαίος τουριστικός προορισμός, να επιμηκύνει την τουριστική περίοδο και να αφήνει ικανοποιημένους όλους τους επισκέπτες της. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας.